Κυρίες και κύριοι, σας ημέρα, Σάββατο 23 Μαρτίου, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος του πρώτου μήνα της Άνοιξης και έτσι σιγά σιγά θα υποδεχτούμε και το καλοκαίρι, από Μάρτιο καλοκαίρι, δεν λέμε το υπόλοιπο. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα σπουδαιότερα πολιτικά θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Και όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα είναι κοντά μας ο πολιτικός μας αναλυτής, ο κύριος Πέτρος Χασάπης. Καλώς ήρθατε και σήμερα, κύριε Χασάπη. Καλώς σας βρήκα και καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να σας παρουσιάσουμε όσο γίνεται περισσότερα θέματα, αρχίζοντας από την σκληρή σύγκρουση που είχαμε και έχουμε ακόμα για τα Τέμπη και να δούμε ποιος λέει ότι η αντιπολίτευση είναι αισχρή και χαμηλού επίπεδου. Η σημερινή ημέρα για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά ξεκινάει με μία ύβρη. Απουσιάζει ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων που έγιναν στα Τέμπη, γιατί δεν έγινε ένα. Ο κύριος Πρωθυπουργός, για ακόμη μια φορά φυγομαχή, για ακόμη μια φορά ρήψασπης εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε να ήταν εδώ. Είτε να υπεραμεινθεί των όσων πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, είτε να αποδώσει και ευθύνες κάποια στιγμή σε αυτήν την κυβέρνηση. Χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου, δεν ήταν σωστός στην πολιτική του κρίση. Θα έπρεπε να αφήσει άλλη μέρα τα ελικόπτερα και να πάει στο Κοινοβούλιο και να πει, ακριβώς γιατί η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων από όλες τις μπάντες, από την ακροδεξιά μέχρι την ακροαριστερά, είναι όλη μία τραγωδία. Έπρεπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να εμφανιστεί και να πει, ήρθα και σας έχω να σας πω ένα, δύο, τρία, τέσσερα πάντα και να απαντήσω στα όσα μου λέτε εσείς. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός εχθές έπρεπε να βρεθεί στο ακριβώς για να καταδείξει στο Κοινοβούλιο, για να καταδείξει ότι δεν έχει σχέση με όλη αυτή, με όλη αυτή την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι αισχρή και χαμηλού επίπεδου. Λοιπόν, αφού φτάσαμε στο σημείο ο Άρης ο Πορτοσάλτη, κύριε Χασάπη, να κάνει σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι κάτι πάει καλά σε αυτόν τον τόπο ή μάλλον κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις του Πρωθυπουργού με το Sky. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Ο κ. Πορτοσάλτε μας έχει συνηθίσει σε άλλου είδους κριτικές. Δεν ξέρω. Καταρχήν, όπως είπατε προηγουμένως, συζητούσαν για τα Τέμπη και ήταν η κορυφαία πλέον, η κορύφωση του δράματος αυτή τη βδομάδα, με την συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για το αν θα παραπευθούν κάποιοι ή δεν θα παραπευθούν. Όπως είδατε, δεν παραπέφθηκε κανένας. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία με τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ως ρήψασπη, το κατηγόρησε ως ο ηθικό αυτουργό και είναι αυτός ο οποίος έπρεπε να υπάρχει στο Κοινοβούλιο και ότι αυτό που συνέβη ήταν ύβρις, να μην είναι στο Κοινοβούλιο την ημέρα την οποία εξετάζεται ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και βλέπουμε από τον Sky, τον κύριο Ποδοσάλτε, να κάνει κριτική πλέον στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάτι ανήκουστο για το συγκεκριμένο κανάλι τουλάχιστον. Και για το συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Ναι. Και βέβαια, κατά κάποιο τρόπο τον έψεξε γιατί δεν ήρθε στη Βουλή να απαντήσει και να ταπώσει κατά κάποιο τρόπο την αντιπολίτευση. Το ερώτημα είναι τι να απαντήσει. Να έρθει να απαντήσει τι. Αφού τα στοιχεία βοούν, τι να απαντήσει. Γι' αυτό ακριβώς και δεν ήρθε. Διότι θα έπεφτε πιο πολύ το κύρος του. Και προσπάθησε να διατηρήσει το κύρος του και να αποφύγει να έρθει να δώσει απαντήσεις. Ναι, αλλά εγώ σας το θα έλεγω διαφορετικά. Γιατί ο Πορτοσάλτε, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν από τους μηνυτές, ειδικά του Πρωθυπουργού, δεν λέω για τις κυβέρνησεις γενικότερα, πάντα άφηνε υπονοούμενα για κάποιους, αλλά για τον Πρωθυπουργό δεν τον άγγιζε. Τώρα βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και πάει ανάποδα το πράγμα. Αυτό που προξενεί εντύπωση και εμένα, όμως, όπως θα δούμε σε δύο επόμενα βίντεο, κριτικάρουμε τον Πρωθυπουργό για να εξοντώσουμε κάποιον άλλον. Ναι, έχουμε κι άλλο Πορτοσάλτε στη συνέχεια της εκπομπής. Κάνα δύο. Γιατί έχει ρίξει ατάκες. Πορτοσάλτε είναι αυτός τώρα, αν πείτε. Τη μία τα λέει έτσι, την άλλη τα γυρνάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι σχετικό βεβαίως με τα όσα συζητάμε. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ποιο ήταν το κόμμα που από την αρχή
ξεκίνησε τη διαδικασία στη Βουλή για το μεγάλο έγκλημα των Τεμπών. Ήρθε εδώ και είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με θράσος ότι το πρώτο κόμμα που κατέθεσε εξεταστική επιτροπή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθη σεβδόμενος για ακόμη μια φορά. 3 Μαρτίου του 23. Ερώτηση της ελληνικής λύσης του 23 παρακαλώ. Τι μετέφερε η επιβατική αμαξοστοιχεία. 28 Πέμπτου του 23 Μάιος, ημέρα αρκωμοσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καταθέσαμε στη Βουλή τη μήνυση της κυρίας Καριστιανού και των υπολείπων 44 συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών για να μην παραγραφούν. 4 Εβδόμου του 23, ημέρα εσυγκροτήσεως της νέας Βουλής Εσώμα με εκλογή Προεδρίου, καταθέτουμε πρόταση συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία ενσωματώνουμε και την παραπάνω μήνυση. 18 Εβδόμου του 23, ερώτηση και αίτηση για κατάρτιση εγγράφων για το τι μετέφερε αμαξοστοιχεία. Ερωτήματα τα οποία δεν απάντησε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα που φέρει ακεραία την ευθύνη της συγκαλύψεως των Τεμπών. Λοιπόν, νομίζω τα είπε όλα ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Τα είχαμε πει, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Συχνά στον κόσμο, έτσι. Αυτά. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Έχουμε δείξει και τα σχετικά έγγραφα εδώ στην εκπομπή. Έχω μελετήσει όλη την υπόθεση και βλέπω ότι από την αρχή, από τις 3 Μαρτίου, την τρίτη μέρα, όταν ακόμα παίρναν τα μπάζα από εκεί, την τρίτη μέρα καταθέτει η ελληνική λύση ερώτηση, μετά κατέθεσε την μήνυση της κυρίας Καριστιανού και 44 άλλων στις 28 Μαΐου, ημέρα ορκομοσίας της πρώτης Βουλής του Μαΐου, μετά καταθέτει ξανά πρόταση σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και τον Ιούλιο ξανά καταθέτει νέα ερώτηση όταν απεκαλύφθη ότι υπάρχει και ξυλόλιο κτλ. Αυτά τα οποία έλεγε από την αρχή. Αναπάντητα ερωτήματα, αλλά ήταν αυτό που μου έκανε εντύπωση, το κόμμα αυτό το οποίο τράβηξε αυτή την υπόθεση και την ξεκίνησε και την έφερε εδώ. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην κυρία Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα το όνομά της και η ίδια προσωπικά είναι μια πολύ δραστήρια, έξυπνη, μορφωμένη γυναίκα η οποία τι διεκδικεί, το δίκιο της απέναντι σε αυτό το οποίο δυστυχώς συμβαίνει με την επαπειλούμενη συγκάλυψη. Και λέω επαπειλούμενη γιατί προς το παρόν για εκεί πάει η υπόθεση, πάμε για συγκάλυψη. Τελικά αποδεικνύεται αυτό που πάντα λεγόταν για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι όταν θέλεις να συγκαλύψεις ένα σκάνδαλο ή ένα έγκλημα όπως αυτό των Τεμπών, τι κάνεις, μια εξεταστική επιτροπή. Και τελειώνει η ιστορία. Όμως είναι διατεθειμένη να το πάρει πάνω της και το κάνει αυτό η κυρία Καριστιανού, μαζεύοντας υπογραφές μαζί με τους άλλους γονείς των θυμάτων. Έχουν συστήσει και σύλλογο, το οποίο ηγείται η κυρία Καριστιανού. Τώρα όμως, τι συμβαίνει με την ίδια. Έχει αρχίσει το διαδίκτυο και την πυροβολή. Πολύ άσχημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, ο οποίος μιλάει για τους βόθρους του διαδικτύου και του πώς φέρονται απέναντι στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Δεν ασχολείται κανένας με τα Τέμπη. Τα ΔΕΦΗ, Άδωνης Γεωργιάδης και πάλι. Πώς αισθάνεται όταν τον ακούει κάποιος ο οποίος έχασε δικό του άνθρωπο στα Τέμπη, ένας πατέρας ή μια μάνα, όπως η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία μέσα στον πόνο και την αδιανόητη τραγωδία την οποία βιώνει ένας γονιός ο οποίος έχασε το παιδί του, δέχεται και τόνους λάσπης τις τελευταίες ημέρες από τα ανώνυμα τρολ της υπόγας. Ξεχύλισαν οι υπόνομοι του διαδικτύου και επιτίθενται σε μια χαροκαμένη μάνα. Και η ντροπή ντρέπεται με αυτά. Μαζέψτε τους. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, το γνωρίζει ο κύριος Χασάπης αυτό, ότι εμείς από την επόμενη κιόλας μέρα του εγκλήματος των Τεμπών, πλέον είναι έγκλημα, έχει αποδειχθεί ότι είναι έγκλημα, τώρα απομένει βέβαια να βρεθούν οι ένοχοι. Εκεί υπάρχει μια τεχνική δυσκολία, κύριε Χασάπη. Έγκλημα γίνεται εκδόλου, γίνεται και εξαμελίες. Οπωσδήποτε είναι έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Σωστή παρατήρηση από έναν έγκριτο νομικό. Γιατί έχετε δίκιο, μπορεί και εξαμελίας. Είναι έγκλημα. Εντάξει, δεν πήγα να τους δολοφονήσω, αλλά ευθύνονται κάποιοι. Για ένα τροχαίο που κάνεις και σκοτώνεις κάποιον είναι έγκλημα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, επειδή ο βασικός κατηγορούμενος θα έπρεπε να είναι ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο τρίτος, ο Γ, είναι η βασιλική οικογένεια, ξέρετε, είναι ο Α, ο Β, αυτός είναι ο Γ.
Τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Χασάπη, και προσπαθούν να το βγάλουν λάδι. Όμως είναι αποφασισμένοι οι γονείς και συγγενείς των νεκρών, των τεμπών, να το πάνε μέχρι τέρμα. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα οποία σας παρουσιάζουμε γίνανε, γίνονται και θα γίνονται. Τώρα απομένει βέβαια να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Εμείς όμως, κύριε Χασάπη, από την πρώτη μέρα ήθελα να πω ότι βγάλαμε όσο περισσότερους μπορούσαμε από τους γονείς των θυμάτων και τους συγγενείς, αλλά κυρίως σταθήκαμε στους γονείς. Και η κυρία Καριστιανού είχε βγει εδώ στο ανατρεπτικό δελτίο που παρουσιάζει ο Ανδρέας ο Καψαμπέλης και οι υπόλοιποι, και ο κ. Ασλανίδης και ο κ. Πλακιάς, πάρα πολλοί. Οι άνθρωποι δίνουν τον αγώνα τους. Να βρουν το δίκαιο τους. Είπατε προηγουμένως την επίθεση που δέχεται η κυρία Καριστιανού από το διαδίκτυο. Ναι. Δεν είναι από το διαδίκτυο, είναι από τους βόθρους του διαδικτύου. Από τα τρολ. Μάλιστα. Της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς. Φανατισμένοι Νέα Δημοκράτες, εντεταλμένοι, δεν ξέρω τι, είναι άνθρωποι οι οποίοι επιτίθενται και μάλιστα με ακατανόμαστες φράσεις θέλουν να εξευτελίσουν την κυρία Καριστιανού για τον αγώνα τον οποίο έχει πάρει στις πλάτες της μέχρι να δικαιωθούν τα θύματα του εγκλήματος των τεμπών. Όμως, στην υπόθεση αυτή, ξέρετε, έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα και ασχολείται ο Ευρωβουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο κ. Μανώλης Φραγκός, ο οποίος έκανε παρέμβαση στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, για να είμαστε ακριβείς, υπέρ της αναφοράς που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων. Πάμε να το δούμε. Ο κ. Φράγκος, παρακαλώ. Ο κ. Φράγκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι στηρίζουμε πλήρως την αναφορά που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των τεμπών, ζητώντας να μείνει ανοιχτή αυτή. Καλούμε τα ευρωπαϊκά όργανα να ακούσουν τις φωνές όχι μόνο των συγγενών, αλλά όλων των Ελλήνων που ζητούν ένα πράγμα, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή απειλείται στην Ελλάδα από τη συγκάλυψη. Μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, να πούμε ότι βρίσκονται και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που ζητούν την άρση της ασυλίας πίσω από την οποία κρύβονται οι ένοχοι αυτού του εγκλήματος. Η κυβέρνηση με μια εξεταστική επιτροπή παροδία προσπάθησε βιαστικά να κάνει ένα κουκούλωμα χωρίς να ακούσει καν βασικούς μάρτυρες. Στην ουσία 16 κυβερνητικοί βουλευτές στέκονται μπροστά σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που με τις υπογραφές του ζητούν να μπει ένα τέλος σε αυτή την ασυλία. Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε και την ηχηρή παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, πρώτον, αν η Σύμβαση 717 είχε ολοκληρωθεί, το δυστύχημα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, και δεύτερον, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τους επιτρέπει να κάνουν έρευνα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απαιτείται λοιπόν, επαναλαμβάνω, να μπουν μπροστά τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε να μπει ένα τέλος στη συγκάλυψη που υπάρχει σε αυτό το έγκλημα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Ασάπη, τον ακούσαμε τον κύριο Φράγκο. Δεν έχω να κάνω σχόλια, εκείνο που έχω να πω. Όχι, θα σας ρωτήσω εγώ πάνω σε αυτά που είπε, αν θέλετε. Ότι και εδώ στη Βουλή ξεκίνησε η Ελληνική Λύση την όλη διαδικασία, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζει η Ελληνική Λύση και στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, κύριε Ασάπη, ουσιαστικά ο κύριο Φράγκο ζητάει να παρέμβουν τα ευρωπαϊκά όργανα στην υπόθεση αυτή. Μπορεί αυτό νομικά να σταθεί, δηλαδή, γιατί σας το λέω. Βλέπουμε εδώ ότι στη χώρα μας, όχι μόνο πάει αργά η υπόθεση, κοίταξαν πολύ γρήγορα να κλείσουν τις εργασίες της Επιτροπής, παρότι παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία, και ουσιαστικά να οδηγήσουν προς το κουκούλωμα την υπόθεση. Παρεμβαίνοντας λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να αλλάξει αυτή την πορεία της υπόθεσης? Έτσι, σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι αρμόδια η ελληνική δικαιοσύνη. Εκεί έγινε μία αναφορά από τα θύματα, του συγγενείς των θυμάτων, και τοποθετήθηκε και ο κύριος Φράγκος. Όμως, εάν υπάρξει διαδικασία δικαιοσύνης και βγει απόφαση, αυτή μπορεί να γίνει προσφυγή μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή η ιστορία φαντάζομαι θα πάρει καιρό. Θα πάρει καιρό, ναι. Θα πάρει καιρό. Το πρόβλημα όμως είναι οι ευθύνες των υπουργών, των βουλευτών κλπ. Της κυβέρνησης, με λίγα λόγια, η οποία προσπαθεί να κρυφτεί. Κάποιοι θα την πληρώσουν. Ο σταθμάρχης θα την πληρώσει. Κάποιος άλλος θα την πληρώσει. Αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να βγει έξω από αυτό το κάτω. Ποιοι θα την πληρώσουν, κύριε Χασάπη, λοιπόν, αυτοί που δεν έχουν ασυλία? Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο τρίτος, έχει ασυλία. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, μέχρι να έρθει η ασυλία του και να οδηγηθεί στο φυσικό του δικαστή, αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει και ποτέ. Αλλά έχει δρόμο ακόμα αυτή η ιστορία. Ναι. Μάλιστα. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο.
σχετικό. Παραμένουμε στην υπόθεση των Τεμπών, φίλες και φίλοι. Είχαμε από την αρχή δει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον πρώτο της Ελληνικής Λύσης, να καταγγέλει το μπάζωμα που έγινε εκεί, τις εργασίες ανασκαφής, εξκαφής, ξέρετε, πήρανε χώμα από εδώ, το πήγαν από εκεί, πήρανε στοιχεία, τα κρύψαν, τα κάνανε. Καταγγέλει λοιπόν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, έριξε βόμβα στη Βουλή, ότι έγινε μεταφορά ευρημάτων, στοιχείων δηλαδή του εγκλήματος, και σε δεύτερο χώρο, όχι μόνο σε ένα χώρο, τα κρύψαν δηλαδή και αλλού. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Σήμερα λοιπόν το πρωί, οι συγγενείς των αδικαχωμένων ανθρώπων με ενημέρωσαν ότι η κυβέρνηση στα κρυφά μετέφερε και σε δεύτερο σημείο ευρήματα από το έγκλημα. Την ίδια μέρα, 300 τόνους, και θα σας πω και το σημείο. Εδώ μιλάμε για συγκάλυψη εσχίστου είδους. Ακούστε τώρα, κράτος. Είναι τρομερό. Σε ιδιωτικό χώρο, παρακαλώ, της εταιρείας. Αυτό καταγγέλουν οι συγγενείς. Μη γελάτε. Πρέπει να κλαίτε στη Νέα Δημοκρατία με αυτό που κάνατε. Μη γελάτε. Νεκρούς έχουμε. Σαν τον Πρωθυπουργό που πίνει καφέ στο Κολωνάκι. Χθες το καθόταν όλη η Βουλή εδώ και συζητούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Κολωνάκι, στο Αλφιέρ, έπινε καφέ. Τόσο σέβεται τους νεκρούς. Μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, η κατάσταση είναι όχι απλά ύποπτη. Οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποκρύψουν την αλήθεια από τον ελληνικό λαό. Και τώρα σιγά σιγά αυτή η αλήθεια αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια με τις αποκαλύψεις που κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Η δεύτερη αποκάλυψη είναι αυτή. Η πρώτη ήταν για την προηγούμενη φορά που πάλι είχαν πάρει ευρήματα και τα είχαν μεταφέρει αλλού. Εδώ έχουμε νέα στοιχεία. Ναι. Ερώτημα. Ερωτώ εγώ εσάς, ερωτώ τον κόσμο. 300 τόνοι χώμα φύγαν από το σημείο εκείνο και πήγαν σε ένα ιδιωτικό χώρο ο οποίος δεν μπορούσε να τον προσεγγίσει άτομο. Ερωτώ, γιατί το χώμα αυτό να μεταφερθεί, τι περιείχε αυτό το χώμα, δεν σας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά? Είναι λογικό σε ένα σημείο που γίνεται ένα τρακάρισμα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν να πάρουν το χώμα και να το εξαφανίσουν? Για ποιο λόγο πήραν το χώμα? Αυτό λέει ο κύριος Βελόπουλος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και μάλιστα εδώ, όπως σας είπαμε και πριν, ενώ συζητιόταν η υπόθεση, η σοβαρότατη αυτή η υπόθεση στη Βουλή, από ό,τι ακούσαμε τον κύριο Βελόπουλο να λέει ο κύριος Πρωθυπουργός στα μερικά μέτρα πιο πέρα και έπινε καφέ στο Κολωνάκι. Ναι. Έτσι είπε. Αυτό ακούσαμε τώρα. Λοιπόν, μέσα ήταν στα θεωρία επάνω ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο γιος του που έχασε τη γυναίκα του και ένα σωρό άλλα άτομα που έχουν χάσει τα παιδιά τους εκεί στα Τέμπη, ήταν πάνω στα θεωρία. Για να ακούσουν. Να ακούσουν την κυβέρνηση, να ακούσουν τον Πρωθυπουργό να πει κάτι. Και ο κύριος Πρωθυπουργός έπινε καφέ στο Κολωνάκι. Έτσι ακούσαμε τώρα. Δηλαδή, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Λοιπόν, αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Λοιπόν, και έχει περάσει ένας χρόνος από την ιστορία αυτή. Κλείσαμε χρόνο, κύριε Χατσάπη. Ακριβώς. Να δούμε πότε θα μάθουμε την πλήρη αλήθεια. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν τη μάθουμε και πότε. Πάντως, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κάνει ό,τι μπορεί για να κουκουλώσει τους ενόχους, το πρόβλημα αρχικά και μετά να προστατεύσει τους ενόχους αυτής της τραγωδίας. Γιατί οι ένοχοι προφανώς είναι αρκετοί. Είναι ο κ. Καραμάλης, αλλά και άλλοι. Έτσι. Όπως είπε ο κ. Χασάπης, τι κουβάλαγε το τρένο, γιατί τέτοια σπουδή να εξαφανίσουν τα ευρήματα, να τα πάρουν. Το χώμα. Το χώμα. Για ποιο λόγο το χώμα. Λοιπόν, τι έκρυβε το χώμα. Θα ρίξουν τσιμέντα από πάνω. Ναι, τι έκρυβε το χώμα. Κάτι σοβαρό έκρυβε το χώμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης, τον Κωνσταντίνο τον Χίτα, ο οποίος είναι και βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, να μιλάει και αυτός και να κάνει αποκαλύψεις για το κουκούλωμα του εγκλήματος. Εδώ και 2-2,5 ώρες η Ελληνική Λύση δια του Προέδρου του Κυριάκου του Βελόπουλου έθεσε κάποια ερωτήματα σε εσάς που εάν ισχύουν αυτά, αλλάζει τελείως το τοπίο στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Και δεν έχει απαντήσει κανείς. Έχουμε καταγγελίες συγγενών των θυμάτων. Και τώρα έχετε ένα καινούριο θέμα.
Ρωτάμε εμείς, κύριε Υπουργέ, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αλήθεια ότι ιδιωτικά φορτηγά της εταιρείας Αμορυχία Πανδρεμένος μετέφεραν 300 τόνους χώμα από το σημείο του δυστυχήματος σε ιδιωτικό χώρο που μισθώνει η εταιρεία? Υπάρχει και δεύτερο σημείο που βρίσκεται υλικό που το απέσπασαν από εκείνο το σημείο, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα? Τεινάζεται όλη η υπόθεση στον αέρα. Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει ακουστεί για αυτό το έγκλημα των τεμπών και δεν απαντάει κανείς. Ένας κύριος Παπαγεωργίου έδινε οδηγίες στον κύριο Πανδρεμένο της εταιρείας για το πού θα πάνε τα συντρίμια. Ναι ή όχι? Ακούσατε ονόματα, νέα στοιχεία, αποκαλύψεις και περιμένουμε τις εξελίξεις του να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε πια. Μεταφέραν τα στοιχεία ιδιωτικές εταιρείες με όνομα τεπώνυμα, επαναλαμβάνω, η τάδε εταιρεία με αυτό το όνομα, με αυτό. Τι πράγματα. Το χώμα. Πού βρισκόμαστε, κύριε Χασάν? Πάντως, πολλές φορές αυτό που λένε μπανανία νομίζω ότι είναι λίγο. Μας μετατρέπουν και εμένα έτσι, σε μπανανία, αλλά είναι λίγος ο χαρακτηρισμός, είναι μικρός. Νομίζω ότι άλλες χώρες πολύ χαμηλότερου επίπεδου δεν θα είχαν τέτοια αντιμετώπιση σε συγγενείς θεμάτων. Εδώ έχουμε πλέον νέα στοιχεία τα οποία επεκαλύφθησαν χθες στη Βουλή. Νέα στοιχεία με ονοματεπώνυμα. Αυτό. Χώροι στους οποίους πήγαν τα μπάζα αυτά. Δηλαδή αυτό, εάν εξακριβωθεί και ομολογήσει η κυβέρνηση, ξεκινάει η υπόθεση από την αρχή. Πάλι με αρχή. Ακούστε. Άλλος ένας χρόνος πίσω. Επειδή χθες έτυχε να είμαι στη Βουλή και παρακολούθησε αυτή τη διαδικασία. Μετά από αυτές τις καταγγελίες και τα ερωτήματα βγέστε από την κυβέρνηση, ανέλαβε μετά και ο κύριος Παπάς όταν άκουσε αυτά, και ο κύριος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι βουλευτές, και καλούσαν πλέον την κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά τα οποία αποκάλυψε η ελληνική λύση. Ξέρετε κάτι, δεν απαντούσαν. Προσπάθησαν κάποιοι να ψελίσουν κάτι. Κάτι αστείωτητες, φουφάνηκε ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι προσπαθούσαν να κρύψουν, διότι είχαν τα μηνύματα, προσπαθήστε να αντικρούσετε, αλλά τι να αντικρούσουν, δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν επί του πρακτέου να αντικρούσουν κάτι. Και εδώ, αν όλα αυτά είναι αλήθεια, ξεκινάει η υπόθεση και πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Είπαμε και πριν, κυρίες και κύριοι, ότι οι οικογένειες των θυμάτων έχουν συστήσει ένα σύλλογο που μάζεψε πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές για την υπόθεση αυτή των τεμπών, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Πορτοσάλτε τι λέει για αυτή την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να επιτύχουν τη δικαίωσή τους. Για πάμε να ακούσουμε. Αυτά που βάζουν τώρα την κοινωνία και βάζει υπογραφές είναι οι γελοιότητες. Είναι γελοιότητες πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε σε μια δημοκρατία την οποία οι ίδιοι θέλουν να την κάνουν μπανανία. Εντάξει, ο γνωστός Πορτοσάλτε θα μου πείτε. Ακούστε, αυτός είναι ο κανονικός Πορτοσάλτε. Με αυτά που λέει δηλαδή, τι να πεις? Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά το Σύνταγμα, θα πω το εξής, ότι δεν είναι γελοιότητες η γελοιότητα η συλλογή των υπογραφών. Βεβαίως το είπαμε και την άλλη φορά ότι δεν έχουν κάποια ισχύ αυτές οι υπογραφές, διότι υπάρχει μια άλλη γελοιότητα. Η γελοιότητα της κυβέρνησης, η οποία με βάση το άρθρο 73 παράγραφος 6 του Συντάγματος δεν έχει φέρει εδώ και 5 χρόνια τον εφαρμοστικό νόμο για το πώς θα συλλέγονται αυτές οι 500.000 υπογραφές. Δεν έχει. Ποια είναι η γελοιότητα τώρα? Εδώ οι άνθρωποι μαζεύουν τις υπογραφές αυτές και ουσιαστικά πιέζουν την κυβέρνηση ουσιαστικά να φέρει αυτόν τον εφαρμοστικό νόμο ώστε να μπορεί ο λαός να εκφραστεί. Αλλά εγώ βλέπω εδώ έναν κύριο Μητσοτάκη δημοφοβικό. Φοβάται το Δήμο. Είναι δημοφοβικός. Φοβάται δηλαδή τη δημοκρατία. Έναν αναχρονιστή πρωθυπουργό, ο οποίος φοβάται τη βούληση του λαού. Θα πω το εξής. Το ίδιο το Σύνταγμα, στα 117 του άρθρα όπως έχει περιοριστεί, προβλέπει σε 294 φορές μέσα
προσφυγή στον νόμο, όπως ο νόμος ορίζει. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε περίπου 290 εφαρμοστικούς νόμους. Το άρθρο 73 παράγραφος 6, για να ξέρει ο κόσμος, απαγορεύει τη συγκέντρωση υπογραφών για τρία πράγματα. Πρώτον, για δημοσιονομικά θέματα, οικονομικά δηλαδή θέματα, φορολογικά κτλ. Για θέματα του Υπουργείου των Εξωτερικών, καθώς επίσης και για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επιτρέπει λοιπόν τη συλλογή υπογραφών για πρόταση νόμου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Τι δεν πρόσεξαν, προσέξτε, γι' αυτό είναι ο πανικός ο μεγάλος. Τι δεν πρόσεξαν. Δεν πρόσεξαν να αφαιρέσουν από μέσα και τους εκτελεστικούς νόμους του συντάγματος. Να μην μπορούν οι πολίτες να κάνουν πρόταση νόμου, να αλλάξουν αυτοί οι εκτελεστικοί νόμοι. Για παράδειγμα, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δεν μιλάω για το άρθρο 86 του συντάγματος, αλλά για το νόμο τον εφαρμοστικό του άρθρου 86. Αυτόν έχουν το δικαίωμα οι πολίτες να τον αλλάξουν. Όπως έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν και όλους τους άλλους 294 νόμους που προβλέπει το Σύνταγμα. Τι θα συμβεί εδώ? Θα συμβεί το εξής. Ότι αν γίνει αυτό, ουσιαστικά ο λαός παίρνει το Σύνταγμα στα χέρια του. Διότι πλέον μπορεί να κάνει αλλαγές των εφαρμοστικών νόμων του Συντάγματος. Ουσιαστικά ο λαός μπαίνει στο Σύνταγμα. Αυτό δεν το είχαν προβλέψει. Πανικόβλητοι τώρα δεν φέρουν αυτό τον εφαρμοστικό νόμο. Ρώτησε ο κύριος Βελόπουλος τον κύριο Βορύδη, γιατί δεν φέρατε. Γιατί... Τι απάντησε? Τίποτα. Δεν μπορεί να απαντήσει τίποτα. Τι, δεν είπε γι' αυτό τον λόγο δεν τον φέραμε? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Και μάλιστα να πω το εξής. Αυτό το άρθρο του Συντάγματος λέει ότι δύο μόνο προτάσεις μπορεί να κάνει ο λαός στα 4 χρόνια στην κοινοβουλευτική περίοδο. Δύο μόνο. Δύο. Προσέξτε όμως η τρύπα που είναι. Ότι μπορούν να κάνουν όσες θέλουν και παραδείγματος χάρη να την πάρει την πρόταση η Ελληνική Λύση και να τη φέρει στη Βουλή. Η οποία μπορεί και ένας βουλευτής να κάνει πρόταση. Πρόταση νόμου. Άρα λοιπόν σου λέει ότι αν τυχόν μαζέψουν όχι μόνο δύο, αλλά μαζεύουν συνέχεια υπογραφές για οποιοδήποτε θέμα και τις δίνουν σε ένα κόμμα, την Ελληνική Λύση, το ΣΥΡΙΖΑ και τη φέρει την πρόταση στη Βουλή, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Είναι υποχρεωμένη να τη συζητήσει. Αυτό ακριβώς φοβούνται. Θα χάσουν τον έλεγχο της εξουσίας. Γι' αυτό λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι δημοφοβικός. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλάβαμε, κυρίες και κύριοι, αυτόν τον εφαρμοστικό νόμο δεν θα τον φέρει. Δεν θα τον φέρει ποτέ. Αυτή η κυβέρνηση είναι δημοφοβική. Είναι δημοφοβική. Δεν θα τον φέρει ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας για τη συνέχεια της εκπομπής. Επιτρέψαμε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, εδώ παρέα με τον πολιτικό μας αναλυτή, τον κύριο Πέτρο Χασάπη. Μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί αρκετά και θα ασχοληθούμε και περισσότερο και άλλο και άλλο και άλλο. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ασχολούμαστε μέχρι να λάμψει η αλήθεια με το έγκλημα των Ντεμπών. Με αυτό θα συνεχίσουμε λοιπόν και στο δεύτερο μέρος, μέχρι κάποιο σημείο θα πάμε μετά και σε άλλα θέματα, ελπίζω να προλάβουμε. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι πιέζουν τον Κώστα Καραμαλή, τον τρίτο. Εγώ θα επιμένω σε αυτά στα ΑΒΓ για να καταλαβαίνετε και εσείς ποιους εννοούμε. Γιατί αν πούμε Κώστα Καραμαλή, μπορεί το μυαλό σας να πάει στον προηγούμενο πρωθυπουργό ή μπορεί να πάει στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Στον τρίτο Καραμαλή Κωνσταντίνο, τον πιέζουν να απαραιτηθεί από την ασυλία του προκειμένου να δικαστεί. Για να δούμε. Πάμε. Και στη συνέχεια, ο κύριος Κώστας Καραμαλής έπρεπε να πει: παρετούμε της βουλευτικής μου ασυλίας και πάω στην ακροματική διαδικασία. Για να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Να πω και κάτι ακόμη. Αν η οικογένεια Καραμαλή σέβεται τον προπάτορα και ιδρυτή της παρατάξεως, θα πρέπει η ίδια να δώσει την ευχή της στον νεότερο Κώστα Καραμαλή και του Αχιλλέα και να πάει αποποιούμενος την βουλευτική του ασυλία να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, προκειμένου η ελληνική κοινή γνώμη να βγάλει από μέσα της την ψύχωση. Υπάρχει μια ψύχωση. Δεν κρίθηκε τα Τέμπη στις δύο εκλογές, όπως σε φάνη. Έτσι. Όπως φαίνεται τώρα, για να κάνουμε την πολιτική είναι μεγαλύτερο προσέγγιση. Το κόστος τώρα παρά όταν έγινε το δυστύχημα. Μπράβο. Για την κυβέρνηση. Ακριβώς. Αυτό είναι φοβερό, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Για αυτόν τον λόγο αντιλαμβάνομαι τις ισορροπίες καραμαλικής οικογένειας και μητσοτακικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
Το καταλαβαίνω. Πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να φύγουν από τις εσωκομματικές ισορροπίες και να κοιτάξουν την κοινωνία. Λοιπόν, πριν ακούσω το σχόλιο σας για όσα είπε, να κάνω δύο επισημάνσεις. Δύο σχόλια, κύριε Χατζησαφή. Το ένα αφορά το προπάτορας που είπε ο Άρης ο Πορτοσάλτε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Α. Αυτό τώρα, ξέρετε, τα ακούει ο άλλος προπάτορας και το μυαλό του πάει στο προπατορικό αμάρτημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και το δεύτερο, μπορεί να έχει και δίκιο, μάλλον έχει δίκιο εδώ ο Πορτοσάλτε, που είπε ότι δεν κρίθηκαν τα Τέμπη στις δύο προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Και θα κρυθούν τώρα. Ναι. Αυτό είπε και κάτι σωστό. Τώρα για το προπατορικό αμάρτημα που λέω εγώ, εντάξει, αυτό κρίνει ο λαός τώρα. Τι είναι, τι δεν είναι, ποιος είναι ο προπάτορας. Εδώ βλέπουμε και το Sky, τον κύριο Πρωτοσάλτε. Βλέπουμε και βουλευτές, έχουν βγει βουλευτές. Ένας μάλιστα είπε, εγώ αν ήμουν στη θέση του αυτοκτονούσα. Ναι. Έχουν βγει και άλλοι και υπουργός και ουσιαστικά συστήνουν στον κύριο Καραμαλή. Προφανώς όλοι αυτοί πιστεύω ότι εκφράζουν τουλάχιστον τις μύχες επιθυμίες του Μαξίμου να παραιτηθεί από την ασυλία του και να πάει στα δικαστήρια να δικαστεί. Έχω βλέπω εδώ, θα μου επιτρέψετε, από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη μια ευκαιρία ξεκαθαρίσματος. Αποβολής, ας το πούμε, από το σώμα της Νέας Δημοκρατίας του καραμαλισμού. Ναι, αφού ξεμπέδεψε, να θυμίσω πρώτα με τους Βαρβιτσιώτιδες, μην το ξεχνάμε. Με τον Κώστα τον Καραμαλή στη συνέχεια. Έμεινε τώρα ο νυν Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά για να επικρατήσει πλήρως ο Μητσοτακισμός στη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτακισμός ήρθε και βρήκε ξενιστή το σώμα της Νέας Δημοκρατίας και τελικά διώχνει όλους από μέσα. Βλέπουμε λοιπόν μια μεθοδευμένη, θα έλεγα, προσπάθεια. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι αυτοί αυθόρμητα ξαφνικά είδαν το φως και τόσο καιρό δεν το βλέπαν και ουσιαστικά προτρέπουν τον κύριο Καραμαλή να απαραιτηθεί της ασυλίας του και να πάει να δικαστεί από την δικαιοσύνη. Εκείνο που όμως μου προκάλεσε έτσι εντύπωση είναι το εξής. Λένε, ρε παιδιά, δύο εκλογικές αναμετρήσεις μεσολάβησαν μετά τα Τέμπη και δεν υπέστη καμία ζημιά η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπέστη το Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης ζημιά. Θα υποστεί τώρα ένα χρόνο μετά. Γιατί γίνεται αυτό? Και έχουν πανικοβληθεί, βέβαια και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την κατάρρευση την οποία υφίσταται και πρέπει να βρουν οπωσδήποτε ηφηγένεια. Όχι ότι είναι άμυρος των ευθυνών ο κύριος Καραμαλής, έτσι, αλλά όπως είπε ο κύριος Βελόπουλος, υπάρχει και ηθικός αυτούργος. Διότι όταν λέμε ότι ο σταθμάρχης φταίει, κάποιος τον διόρισε αυτόν τον σταθμάρχη. Και όταν λέμε ότι ο κύριος Καραμαλής φταίει, κάποιος τον διόρισε τον κύριο Καραμαλή στη θέση. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία πρέπει να αποκαθαρθεί. Από την κορυφή μέχρι κάτω. Μάλιστα. Και να θυμίσουμε και ότι το σταθμάρχη που κάποιος τον διόρισε αυτή τη θέση και προσπαθούν εκεί να ρίξουν τώρα όλες τις ευθύνες, δεν είχε καμία εμπειρία για τη θέση αυτή. Μάλιστα είχε ως αντικείμενό του άλλες εργασίες πριν γίνει σταθμάρχης, αλλά για να πάρει αυτό το πολύ μεγάλο επίδομα που είχε η θέση, προσφετάκι και να τα αποτελέσματα. Αλλά όπως το είπε και ο Χατζησαφής, κάποιοι τον διόρισαν, κάποιοι ευθύνονται. Να δούμε παρακάτω. Γιατί, ξέρετε, όταν αρχίσουν βουλευτές να λένε, το επεσήμανες κύριε Χατζησαφή, ότι εγώ στη θέση του κύριου Καραμαλή θα αυτοκτονούσα. Έτσι άκουσα κάποιο βουλευτή να λέει. Όταν βγαίνουν φιλοκυβερνητικά κανάλια, δεν υπάρχει πιο φιλοκυβερνητικό από το Sky. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο που τη σημαία δεν έχουν εκεί απ' έξω. Κι όμως, ακούσαμε τι έλεγε ο κύριος Πορτοσάλτε και σιγά σιγά θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια μάλλον και από άλλους. Ψελίζουν κάποιοι ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Καραμαλής. Όταν μάλιστα και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες έτσι συστήνουν στον κύριο Καραμαλή να παραιτηθεί από την ασυλία του και να πάει στα δικαστήρια να δικαστεί. Πάμε να το δούμε. Τότε κάτι σημαίνουν όλα αυτά. Ότι πάμε σιγά σιγά να βρούμε την αλήθεια. Θα τη βρούμε? Είναι ένα μεγάλο το ερωτηματικό αυτό. Αλλά ξέρετε, επειδή υπάρχουν πιέσεις, ειδικά από τον κ. Κοντοβελόπουλο, που μέσα στη Βουλή είναι καταπέλτης και κάθεται και λίγο τους υπενθυμίζει και τους αποκαλύπτει τι έχει συμβεί στα Τέμπη, με νέα στοιχεία.
Νομίζω ότι τώρα με το δημοσίευμα που θα δούμε από τα νέα θα καταλάβουμε, πάμε να δούμε την εικόνα, θα καταλάβουμε ότι το κλίμα όντως αλλάζει σιγά σιγά και αφενός η Νέα Δημοκρατία θα έχει μεγάλη εκλογική φθορά στις ευρωεκλογές, αφετέρου σιγά σιγά ίσως αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. Και βάζουμε το ίσως γιατί όπως καταλαβαίνετε σε αυτή τη χώρα που ζούμε οι συγκαλύψεις έτσι είναι σύνηθες φαινόμενο. Λοιπόν, να δούμε λίγο την εικόνα των νέων. Πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δημοσίευμα, κύριε Χατζηδάκη. Σημερινό. Ναι, σημερινό. Δηλαδή από... της Παρασκευής. Ναι, ναι. Από την εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα. Λοιπόν, ο Στάρ της ημέρας. Χαρακτηρισμός, ο Στάρ της ημέρας. Αν θέλετε το διαβάσετε, το διαβάσω εγώ. Ναι. Έτσι. Παρακαλώ. Είναι... Μπορείτε να το διαβάσετε, θα μου διαβάσετε. Εύκολα, εύκολα. Ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής είχε, λέει, δύο επιλογές. Η πρώτη θα ήταν να αποχωρήσει από την πολιτική. Μπορεί και να ήθελε ο άνθρωπος, αλλά δεν του το επέτρεψε το βάρος του ονόματος. Έτσι λέει η εφημερίδα. Το άρθρο, ο αρθρογράφος. Η δεύτερη επιλογή του ήταν να ζητήσει ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν το έκανε. Και να τι του έμεινε, κάτι σαν αιώνια κατάρα. Να βρίσκεται στην πολιτική, αλλά να είναι απόν. Να εμφανίζεται δημόσια και να ξυπνάει μνήμες ή να γεννά απαξίωση. Επιλογή του ήταν. Απίστευτο. Τονίζουν Τα Νέα. Νομίζω είναι η σελίδα του κυρίου Γιαννακίδη, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Τον χαρακτηρίζει ο στάρ της ημέρας, με έντονο τρόπο. Και εκείνο που έχει σημασία είναι φράσεις όπως «η αιώνια κατάρα», «ξυπνάει μνήμες ή γεννά απαξίωση». Επιλογή του ήταν. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει μια προτροπή, φεύγα. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Θα δούμε όμως. Θα δούμε. Δεν φαίνεται, είναι μια εκτίμηση. Δεν φαίνεται να έχει όμως διάθεση και πρόθεση να παραιτηθεί. Θα το είχε κάνει ήδη, φαντάζομαι. Μην ξεχνάμε, κύριε Χασάπη, ότι ήταν εκείνος που κούναγε το δάχτυλο στη Βουλή, λέγοντας ότι, έκφραση δική του θα χρησιμοποιήσω, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Το θυμάστε? Ναι. Ήταν φοβερό. Μια εβδομάδα πριν. Κατηγορούσε τους υπόλοιπους βουλευτές γιατί ασχολούνται με την ασφάλεια για τον σιδηροδρόμο. Και κούναγε το δάχτυλο. Ναι. Γι' αυτό και μόνο, βέβαια, δεν θα έπρεπε να βρισκόταν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης τον έβαλε. Τον προστάτευσε. Για να δούμε. Από εδώ και εγώ πιστεύω όμως, είπατε ότι. Εγώ πιστεύω ότι θα δεχθεί μεγαλύτερη πίεση. Ναι. Και εντός των ημερών θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα του. Μακάρι. Μακάρι. Δεν πιστεύω ένας άνθρωπος να μπορεί να αντέξει αυτά τα πράγματα που στρέφονται εναντίον του. Προφανώς υπάρχει μια κατευθυνόμενη κατάσταση εναντίον του. Λοιπόν, να αλλάξουμε θεματολογία. Είμαστε στα 2/3 της εκπομπής. Νομίζω ότι αναλύσαμε εκτενώς τα νέα στοιχεία για την υπόθεση των Τεμπών, για το έγκλημα των Τεμπών. Στοιχεία που θυμίζουμε ότι κυρίως οφείλονται στην μαχητικότητα του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου, ο οποίος πήγε στη Βουλή με ονόματα, με στοιχεία και τους αποκάλυψε ότι έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Απαντήσεις βέβαια δεν πήρε, όπως είπε ο κ. Χαζάπης, αλλά ο ελληνικός λαός έτσι ενημερώνεται και κρίνει. Και ελπίζουμε ότι η κρίση του στην πορεία θα είναι σωστή. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι περιμένεις τόσο καιρό μετά να αξιολογήσεις σωστά μια υπόθεση, όταν από την αρχή σου χτυπάνε τα καμπανάκια ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, ότι εδώ έχει γίνει έγκλημα και πάει για συγκάλυψη. Αλλά τέλος πάντων. Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, αλλά πάμε τώρα στη διαρροή των email με πρωταγωνίστρια την Μισελ Ασημακούπολου, η οποία εντάξει, βγήκε, την έβγαλαν από το ψηφοδέλτιο, ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Αλλά να δούμε ένα βίντεο σχετικό, όπου εδώ, ξέρετε, θα διαπιστώσουμε ότι η κυβερνητική προπαγάνδα προσβάλλει την κοινή λογική. Πάμε να το δούμε μαζί. Ναι. Οι καταγγέλλοντες λοιπόν τι βάλουν λένε. Και μηνύσεις κάποιοι, οι καταγγέλλοντες τι λένε. Οι καταγγέλλοντες λένε, είχαμε γραφτεί για να ψηφίσουμε στις εθνικές εκλογές του 2023. Αυτές είναι οι καταγγελίες που έχουν το φως της δημοσιότητας. Και
Είχαμε γραφτεί τότε, θυμόσαστε, οι απόδημοι γράφονταν για να ψηφίσουν στα προξενία. Βεβαίως. Είχαμε γραφτεί λοιπόν τότε το 23 και λένε, λάβαμε ένα email πολιτικού περιεχομένου. Κυρία Υπουργέ. Σε κάθε περίπτωση να πω το εξής. Είναι σε εξέλιξη έρευνα, είναι σε εξέλιξη έρευνα τη εισαγγελία. Δηλαδή είναι κατάλογοι των εθνικών εκλογών αυτή. Άρα δεν έχουν σχέση οι κατάλογοι εκείνοι με του καταλόγου. Είναι άλλοι κατάλογοι. Να το πω ξεκάθαρα. Να το πείτε. Για να γραφτεί στην επιστολική ψήφο, γράφεσαι τώρα. Δεν έχει καμία σχέση το με την Αυστρία. Είναι καινούργια διαδικασία. Αυτό που λέει πάντω. Σε ένα ιδιώτη αυτό που λέει σοβαρό. Είναι άλλη κατάλογη λέει αυτή. Είναι σοβαρό. Να το ξαναπώ. Ποιο ερώτημα για σένα υπάρχει θέμα εδώ διαβλητότητας. Ποιο είναι το θέμα. Μα το λέει η κυβέρνηση η ίδια. Ότι τα στοιχεία αυτά διέρευσαν μεταξύ των δύο εκλογών. Και δεν θα εξεταστεί τίποτα. Ναι, αλλά είναι τα στοιχεία τα παλιά. Δεν είναι και λοιπόν, εκλογές τότε, εκλογές και τώρα και εκλογές και μεθαύριο. Λοιπόν, τώρα ακούσατε κι εσείς, ακούσαμε κι εμείς. Κύριε Χασάπη, τι να σχολιάσουμε εδώ. Ό,τι θες ακούς πια. Υπάρχει έδαφος σχολιασμού. Έδαφος υπάρχει μέχρι το πρωί να σχολιάσουμε. Είναι σοβαρό. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει μια προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει το εξής. Τα στοιχεία, τα emails, δεν έφυγαν τώρα. Έφυγαν μεταξύ των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Τότε, γιατί τότε είχαν γραφτεί στους καταλόγους για να ψηφίσουν στο εξωτερικό, όπως και ψήφισαν κάποιοι ομογενείς μας έξω. Αυτό όμως έχει ένα πρόβλημα. Βέβαια. Έχει ένα πρόβλημα. Βέβαια έχει ένα πρόβλημα. Τότε δεν ψήφιζαν ονόματα. Επομένως δεν μπορούσε να δοθεί σε όνομα. Δεν υπήρχε λόγος να εμφανιστεί κάποιος και να ζητήσει κατάλογο αυτών των ονομάτων, όπως ας πούμε η κυρία Σημακοπούλου τώρα, η οποία τότε δεν συμμετείχε πουθενά και ούτε υπήρχε λόγος. Και μου κάνει εντύπωση γιατί οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν αυτή την ερώτηση. Μα κυρία Κεραμέως να τη πούν, τότε οι άνθρωποι ψήφισαν κόμμα στο εξωτερικό. Δεν ψήφισαν πρόσωπα. Επομένως δεν υπήρχε κανένας λόγος να ζητηθεί το email. Εδώ, κύριε Φανίδη, δύο τι να συμβαίνουν. Εάν όντως τα email έφυγαν τότε και επειδή ακριβώς δεν αφορούσαν, θα κέρδιζαν κάτι κάποια πρόσωπα από αυτά, τότε πήγαν στο κόμμα. Στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και εφόσον πήγαν προσωπικά δεδομένα πολιτών ψηφοφόρων στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τίθεται θέμα εγκυρότητας των εκλογών του Ιουνίου. Αυτό να καταλάβουν και οι δημοσιογράφοι και η κυβέρνηση που λέει τέτοια πράγματα. Προφανώς, κατά την άποψη, το δεύτερο που μπορεί να συμβαίνει και είναι το πιο φυσικό και λογικό, ότι δόθηκαν τώρα τα emails, διότι τώρα τα χρειάστηκε η κυρία Σημακοπούλου και οποιοδήποτε άλλος τα έχει πάρει και προς το παρόν δεν εμφανίζεται, διότι τι να κάνει πλέον. Πάντως, αν δόθηκαν πριν, δεν ήταν υπουργός η κυρία Κεραμέως. Όχι, ήταν δεν ήταν υπουργός η κυρία Κεραμέως, όμως ναι. Τίθεται θέμα, αφού δόθηκαν, ναι. Εγκυρότητας των εκλογών, διότι κόμμα το οποίο κέρδισε τις εκλογές χρησιμοποίησε προσωπικά δεδομένα πολιτών. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι ακριβώς. Τίθεται θέμα εγκυρότητος. Μας λένε ότι δόθηκαν τότε. Τίθεται θέμα εγκυρότητος των εκλογών. Ας το πάρουν πίσω αυτό. Και ας πάνε τώρα. Οπότε, εάν δόθηκαν τώρα, προφανώς πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κεραμέως. Γι' αυτό είπα εγώ ειρωνικά τι να σχολιάσουμε πια με αυτά που ακούμε. Προσπαθεί το Μαξίμου να σωθεί από παντού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να φανούν τα γεγονότα. Και κάποια στιγμή τελειώνουν και οι δικαιολογίες, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Τελειώσαν οι δικαιολογίες. Μα λένε δόθηκαν τα στοιχεία μεταξύ των εκλογών. Πού? Ναι. Σε ποιον? Αφού δεν υπήρχαν ονόματα. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, ψήφισε ο κόσμος κατά ονόματα. Άρα δόθηκαν στο κόμμα. Άρα τίθεται θέμα ότι αλλίωσε το εκλογικό αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία. Με τα προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επόμενο θέμα. Να ασχοληθούμε και λίγο, όχι πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ, αλλά λίγο πρέπει να ασχοληθούμε με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος ντύθηκε φαντάρος και γελάει ο κόσμος κουντουνιάς. Να πας τώρα, κύριε Χασάπη, 15-20 μέρες, να έχεις τα κανάλια από πίσω, να έχεις δηλαδή τέτοια προβολή. Πρέπει να είναι ο πιο προβεβλημένος φαντάρος στην ιστορία του στρατεύματος, έτσι. Λοιπόν, και να νομίζεις ότι πήγες και υπηρέτησες στην πατρίδα, τώρα θα μου πείτε έτσι λέει ο νόμος. Εντάξει, να το δεχτώ. Αφού το λέει ο νόμος, νομοταγείς πολίτες. Είμαστε σε δημοκρατία, ζούμε. Οκ. Okay. Αλλά είναι λίγο ειρωνία, κύριε Χασάπη μου, για όλους εμάς που υπηρετήσαμε πάνω από 18-19 μήνες και μάλιστα σε άλλες συνθήκες, να βλέπουμε τώρα τον κύριο Κασελάκη και όπως λέει και στο βίντεο
ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να ασχολούμαστε με τις τρίχες του. Πάμε. Τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος ασχολήθηκε με τις τρίχες. Έχει μια αδυναμία με τις τρίχες. Δεν θα έπαιρνα το γάντι, θα το πάρω όμως. Για ένα και μόνο λόγο. Η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να τις συμπεριφέρεσαι ως ταριλίκι. Ως κοφερασκές στην πολιτική και στα σοου και στα πρωινάδικα. Θέλει σοβαρότητα και θέλει μέτρο. Δεν είμαστε ούτε κοφερασκέ, ούτε πολιτικοί γυρολόγοι στα πρωινάδικα. Θα του απαντήσω λοιπόν με έναν αριστερό σκητσογράφο του κύριου Κασελάκη, τι είπε τον κύριο Στάθη και τα επικαλούμε αυτούσιο. Αν είχε χιούμορ ο Μητσοτάκης, θα έστελνε εκτάκτο τη μονάδα που παρουσιάστηκε ο Κασελάκης στην Ουκρανία. Στέλνει που στέλνει όπλα ο Μητσοτάκης στο Κίεβο, ας στείλει και το υπερόπλο Κασελάκης. Μπορεί βέβαια έτσι οι Ουκρανοί να χάσουν το Λβόφ, αλλά θα κερδίσουν το Χόλιγουντ. Ας μας πει γιατί ήρθε να διχάσει την ελληνική κοινωνία, λέγοντας θα πάει στην Κέρκυρα στο Μητροπολίτη και θα μπουκάρει στην Εκκλησία, ενώ ο ίδιος δηλώνει άθεος και άθρησκος. Εγώ δεν καταλαβαίνω το γεγονός. Όταν δηλώνεις άθεος και άθρησκος, δεν καταλαβαίνω γιατί να δημιουργείς προβλήματα. Αλλιώς δεν είσαι χριστιανός. Αν παντρεύεσαι άντρα, είσαι εναντίον του δόγματος της Εκκλησίας. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός. Κάτι άλλο είσαι. Λοιπόν, νομίζω και εδώ τα είπε όλα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε Χασάπη, το σχόλιο. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιος πρέπει να απαντήσει στον κύριο Κασελάκη. Διότι έχει μία ιδιότυπη ασυλία, δεν είναι το ιερό το ΤΕΜ, είναι αρχηγός κόμματος, έτσι. Δεν μπορεί, το έχει παρακάνει. Με αυτά τα πράγματα που κάνει, τα σταριλίκια και τα λοιπά, το έχει παρακάνει. Δηλαδή μία κουρεύεται, μία μας δείχνει το σκυλάκι, μία το ένα, μία το άλλο. Χωρίς και με όλα αυτά σιγά 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 αναρριχάται. Ξεπέρασε και τον Πασόκ, αναρριχάται σιγά σιγά, διότι ο κόσμος από τη μια μεριά γελάει και τα λοιπά, χαζεύει και σούπα μου πες, αλλά τσακ, τσιμπάει ψήφους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να κάποιος να το στυλιτεύσει. Και εδώ βλέπουμε ανέλαβε ο κύριος Βελόπουλος να στυλιτεύσει, διότι είναι πολιτικός αρχηγός πια. Έτσι, δεν μπορεί να γελιοποιεί την πολιτική, ούτε να λέει, εγώ δεν έχω τίποτα υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη, για να λέει κούλι το αποχωρητήριο. Έτσι τουλάχιστον άκουσα. Έτσι ακριβώς, κύριε Χασάπη, είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια με τους πολιτικούς να ασχολούνται με πολιτικές εκπομπές. Δηλαδή ο κ. Χατζη Νικολάου, ο κ. Πρετεντέρης παλαιότερα, είχαμε μάθει έτσι. Τώρα βλέπουμε από την πρωινή ζώνη, τη μεσημεριανή που είναι τα κουτσομπολίστικα πάνελ, μέχρι τα δελτία ειδήσεων το βράδυ, να ασχολούνται συνέχεια με τον κ. Κασελάκη. Με αυτό και με αυτό τα τσούκου 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 και γελάει ο κόσμος και χαζεύει ο κόσμος. Και να κάνει. Αλλά όμως προβάλλεται σιγά σιγά έξυπνα κτλ. Και αναρριχάται. Και έτσι σιγά σιγά τσιμπάει. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική. Πού είναι οι πολιτικές θέσεις. Και μάλιστα, όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, εδώ στράφηκε κατά της Εκκλησίας. Ζήτησε τα ρέστα από την Εκκλησία. Ποιος. Του είπε ότι είσαι άθεος. Παντρεύτηκες άντρα. Τι δουλειά έχεις εσύ με την Εκκλησία και τι βάζεις χέρι στην Εκκλησία. Λοιπόν, κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Και μπράβο στον κ. Βελόπουλο που τόλμησε και δεν φοβάται ούτε το πολιτικό κόστος, ούτε πώς θα το χαρακτηρίσουν. Αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικό αρχηγό. Δεν είναι ιερό το ΤΕΜ. Εδώ τα ρίχνουμε στο Μητσοτάκη συνεχώς, στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να μείνει κάποιος απ' έξω. Πάντως, ο κύριος Κασελάκης πετάει ατάκες που τις πιάνουν τα κανάλια και αφού σαχλαμαρίσουν εκεί τα πάνελ στα κουτσομπολίστικα, ασχολούνται αρκετή ώρα μαζί του. Αυτό με την Καλλιόπη και τον Καλλιόπο. Ναι. Είπε, γιατί να μην λέγεται, λέει Καλλιόπος και λέγεται Καλλιόπη οι κούλες. Έτσι δεν είπε. Ασχολήθηκαν με τις ώρες. Και γελάγανε, βέβαια. Έτσι. Και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, είναι αυτό που λέμε, το όνομα να λέγεται σωστά και ας λέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Ωραία. Το όνομά του το λένε σωστά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Αθηνών της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βασίλη Γραμμένο, γιατί πράγμα κατηγορεί την κυβέρνηση. Έχει ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν στην Ελληνική Λύση δεν χρειαζόμαστε μαθήματα πατριωτισμού και το έχουμε αποδείξει μέσα από αυτό το βήμα. Και ειδικά από εσάς στη Νέα Δημοκρατία, που έχετε παραδώσει Μακεδονία στους Σκοπιανούς, που τολμάτε να μιλάτε για Θράκη, αλλά δεν τολμάτε να ξυλώσετε το προξενείο στη Θράκη, που θέλετε να μοιράσετε το Αιγαίο μέσω Χάγης στους φίλους σας, στους Τούρκους, κύριε Υπουργέ, και που αγνοείτε επιδεικτικά την Εκκλησία μας και τους ιερούς κανόνες της, και το ορθόδοξο δόγμα μας, ψηφίζοντας γάμο για ομοφιλόφιλους.
Μας κατηγορείτε κάποιοι εδώ μέσα, κύριε Αποστολάκη, για ομοφοβία, κύριε Υπουργή της Κυβέρνησης. Σας κατηγορούμε για ελληνοφοβία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εμείς στην Ελληνική Λύση υποδείξεις πατριωτισμού δεν δεχόμαστε από εκπροσώπους της woke ατζέντας. Αυτά να τα πείτε αλλού και να τα κάνετε αλλού. Λοιπόν, άκουσαμε τον Βασίλη Γραμμένο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Αθηνών. Το σχόλιο του κ. Χασάπη θέλω για να προχωρήσουμε. Έχουμε εγώ λίγα λεπτά ακόμα. Θα πάρω το νήμα από εκεί που είπε ότι δεν δεχόμαστε παρατηρήσεις, πώς το είπε, από εκπροσώπους της woke ατζέντας στρεφόμενος προς τους νεοδημοκράτες, και πραγματικά περί αυτού πρόκειται. Οι άνθρωποι έχουν γίνει εκπρόσωποι της woke ατζέντα. Και θα πω το εξής, ότι το διακύβευμα των ευρωεκλογών πλέον, και το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, για μένα είναι η σύγκρουση παραδοσιακών αξιών από τη μια πλευρά και νύχτας, woke νύχτας από την άλλη. Θα συγκρουστούν η υπερηφάνεια για την πατρίδα, την οικογένεια, το έθνος, τη θρησκεία, όσα αγαπάμε τέλος πάντων, για όσοι θέλουμε να ζήσουμε σε ειρήνη, να φλερτάρουμε, να ερωτευθούμε και όχι να κατηγορούμαστε σαν σεξιστές ή οτιδήποτε, απλώς και μόνο όταν μπορούμε να εκφράσουμε το θαυμασμό για μια γυναίκα, όταν από την άλλη μεριά έχει γίνει ο γάμος των ομοφιλόφιλων. Είναι απίστευτα πράγματα, τα επιβάλλει woke ατζέντα, ουσιαστικά εξοντώνει τη φυσιολογική ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο, όπως σας είπα, στη διάθεσή μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, να πάμε λίγο στην εξωτερική πολιτική. Το ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει εχθρούς μας τους Ρώσους, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε μάθει, το ζούμε καθημερινά με τις ενέργειες του κυρίου Μητσοτάκη. Αρχικά με τον εξοπλισμό των Ουκρανών, του στείλαμε ό,τι όπλα είχαμε δήθεν, επειδή ήταν παλιά και μας είπαν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί να τα ξεφορτωθούμε, δήθεν όλα αυτά. Τελικά απεδείχθη ότι αυτά τα όπλα ήταν ό,τι έπρεπε για την χώρα μας, διότι εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους σκοπούς. Έχουμε τώρα λοιπόν και την κυρία Ζαχάροβα, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα ότι δεν έπραξε το καθήκον της απέναντι στη Ρωσία σχετικά με τις ρωσικές εκλογές. Έκανε σοβαρότητες καταγγελίες που όχι μόνο εκθέτουν τη χώρα μας. Απλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ρωσία είναι στην κυριολεξία απέναντί μας για ό,τι συμβεί στο παρόν και στο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ζαχάροβα. Несколько месяцев тому назад мы начали слышать от зарубежных стран, либо на уровне их официальных властей, либо по линии их органов безопасности. Конечно, все это еще ретранслировалось через мейнстримовые СМИ. Следующий, как они обычно говорят, нарративы. Что это значит? Посылы, идеи, что проводить выборы президента России за рубежом Москве никто не позволит. Запугивали по-разному. После того, как мы поняли, какой тренд или какой курс они выбрали и взяли, тогда были разосланы дипломатические ноты. Ну, они были разосланы по традиции по всем странам, но, конечно, особый интерес представлял ответ именно режимов недружественных. Планируют ли они выполнить свои обязательства? Это же не вопрос желания, не вопрос личной точки зрения. Это обязательства. И по Венской конвенции о дипломатических сношениях перед нашей страной и перед гражданами, ведь электоральное право, право на волеизъявление, на участие в выборах – это то самое право человека, на котором, собственно говоря, и выстраивается вся демократия. Дело в том, что они максимально затянули направление нам ответов. Вы не поверите, наверное, но последний ответ мы получили от Греции 8 марта. Можете себе представить? Теперь интересно, что же они ответили? Это целая драматургия. По капле, видимо, выдавливая себя, мне кажется, злобу и яд, хотя давно пора было бы им начать выдавливать раба, они отвечали о том, что да, скрипя сердцем,
готовы выполнить обязательства и предоставить нам такую возможность для организации выборов. Но опять же, вы, наверное, не поверите. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, και εσείς κύριε Χατσάπη, τους κάναμε κανονικά εχθρούς μας τους Ρώσους. Όλα αυτά. Από ό,τι είπε, τα εχθρικά κράτη, έβαλε και εμάς μέσα στα εχθρικά κράτη της Δύσης, δεν διευκόλυναν τη διεξαγωγή των. Να ψηφίσουν δηλαδή οι Ρώσοι ομογενείς στις εκλογές. Και μάλιστα χαρακτήρισε και είπε, τελευταία 8 Μαρτίου απάντησε η Ελλάδα. Όταν οι εκλογές έγιναν μέσα Μαρτίου. Έτσι. Εδώ βλέπουμε, έχουμε αντιρώσο αρχιστράτηγο εδώ. Έχει πάρει μόνος του όλο το φορτίο εναντίον της Ρωσίας. Απίστευτα. Για ομόλογο μας είπε τώρα εναντίον της Ρωσίας. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, κύριε Χατσάπη, φτάσαμε στο τέλος άλλης μια, πιστεύω, ενδιαφέρουσας εκπομπής. Σας παρουσιάσαμε ό,τι πιο σημαντικό έγινε την εβδομάδα που πέρασε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, διότι έχουμε σε λίγες ώρες την μεγάλη μας διπλή, έτσι, εθνική γιορτή. Χρόνια πολλά και για εσάς, την ονομαστική γιορτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χατσάπη. Θεωρώ ότι είναι ευλογία να γιορτάζεις αυτή τη σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Και μην ξεχνάμε, γιορτάζουμε, αυτό το λέω έτσι κυρίως στους νέους και στις νέες που πρέπει να διαβάσουν καλά την ιστορία. Γιορτάζουμε όλοι, τι γιορτάζουμε, το έπος του 21. Γιορτάζουμε λοιπόν μαζί με όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες, την ελευθερία μας. Αυτό το αγαθό, το οποίο απολαμβάνουμε σήμερα, αλλά καλό είναι όλοι μας να έχουμε ένα εικόνισμα του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη και όσων ηρώων εσείς προτιμάτε, διότι αυτοί έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να λέμε αυτά που λέμε. Ό,τι ο καθένας αισθάνεται. Κύριε Χατσάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και καλημέρα στους τηλεθεατές. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.